Τι σχέση μπορεί να έχουν το αυτόματο παρκάρισμα, το τυφλό πέταγμα μιας νυχτερίδας εντός μιας σπηλιάς και ο ανιχνευτής βάθους στα σκάφη? Όλα αυτά χρησιμοποιούν υπέρηχους για να υπολογίσουν την απόστασή τους από εμπόδια ή από τον πυθμένα της θάλασσας στην περίπτωση των σκαφών. Σε αυτό το βίντεο θα γνωρίσουμε τον αισθητήρα απόστασης υπέρηχων HCSR04. Αν το σκεφτείτε, εκείνο που μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσουμε την απόσταση είναι ο υπολογισμός του χρόνου και έμεσα το γεγονός ότι ο υπέρηχος ανακλάται στα εμπόδια και μας γυρνάει πάλι πίσω. Αν ο ήχος ή ο υπέρηχος στην προκειμένη περίπτωση δεν ανακλούταν στα εμπόδια, δεν θα μπορούσαμε να μετρήσουμε χρόνο επιστροφής του ήχου, άρα και να υπολογίσουμε την απόσταση την οποία διένυσε. Υποθετικά θα θέλαμε μια συσκευή που να είναι και πομπός και δέκτης ηχητικών κυμάτων και να μπορεί και με ακρίβεια να μας καταγράφει την στιγμή την οποία ξεκίνησε το ηχητικό σήμα και τη στιγμή την οποία το παρέλαβε πίσω. Με τη βοήθεια αυτού του αισθητήρα θα κατασκευάσουμε το δικό μας με τρίτη απόσταση. Πάμε λίγο να δούμε από κοντά τον αισθητήρα. Θα πρότεινα όσοι από εσάς έχετε μπροστά σας τον αισθητήρα να πατήσετε για λίγο pause στο βίντεο και να κάτσετε να παρατηρήσετε μόνοι σας τι έχει απάνω. Τι γράφουν τα γραμματάκια του, τι σημαίνει το κάθε πινάκι, πώς έχουν γίνει οι κολλήσεις. Για τους υπόλοιπους θα τον παρατηρήσουμε μαζί. Πρώτα απ' όλα, αυτό που βλέπουμε να είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτά τα δύο βαρελάκια που έχει πάνω-πάνω, τα οποία επειδή δεν τα έχουμε ξαναδεί, μάλλον έχουν να κάνουν με αυτό το υπέρηχο. Έπειτα, έχει 4 σειρές γράμματα, οι οποίες επί της ουσίας ονοματίζουν το κάθε pin. Βλέπουμε εδώ πέρα το GND, που είναι η πηγή από το ground αγγλικό, την τροφοδοσία και ακόμα δύο πινάκια. Τα δύο επιπλέον πινάκια είναι το trigger και το echo. Αυτό δηλαδή που μας δίνει το σήμα όταν φεύγει ο ήχος και αυτό που μας δίνει το σήμα όταν έρχεται ο ήχος. Θυμηθείτε το για τον προγραμματισμό. Πάμε να δούμε τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτήν την κατασκευή. Αισθητήρας υπερήχων. Μικροελεγκτής Arduino Uno. Πλακέτα δοκιμών ή αλλιώς breadboard. Και μερικά καλωδιάκια σύνθεσης ή αλλιώς jumper wire. Τι είναι η υπέρηχη και προς τι αυτό το υπέρ που βάζουμε μπροστά? Αυτό το υπέρ είναι για να δείξουμε ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από τους κανονικούς ήχους, δηλαδή πρακτικά τους ήχους που μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος. Οι υπέρηχοι, όπως και ο ήχος, ταξιδεύουν με 340 μέτρα το δευτερόλεπτο. Υπενθυμίζω ότι η ταχύτητα του ήχου υπολογίζεται ως το διάστημα που διάνυσε ο ήχος σε μέτρα προς το χρόνο που του πήρε να το διανύσει σε δευτερόλεπτα. Πάμε να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε τον αισθητήρα απόστασης. Βάζουμε πρώτα σε μία θέση. Εδώ, πάνω στο breadboard, έτσι ώστε να έχουμε χώρο από πίσω στα πολλά κουτάκια. Πρώτα, ξεκινάμε με τις γιώσεις και θα φύγουμε από τη γίωση του αισθητήρα και θα πάμε στην κεντρική γίωση που έχει πάνω το breadboard. Στη συνέχεια, θα δώσουμε τροφοδοσία από το breadboard στην τροφοδοσία του αισθητήρα. Στη συνέχεια, πάμε να συνδέσουμε τον ακροδέκτη trigger με το πινάκι 13 του Arduino. Με τον ίδιο τρόπο, τον ακροδέκτη echo και τέλος πάμε να συνδέσουμε την τροφοδοσία των 5V επάνω στο breadboard και της γίωσης πάνω στο breadboard. Και η κατασκευή είναι έτοιμη από συνδεσμολογία. Πάμε τώρα να κοιτάξουμε τον έτοιμο κώδικα και να δούμε ποια είναι η σχέση του με την κατασκευή μας. Ξεκινάμε με το τι δουλειά κάνει το trigger, το οποίο συνδέεται με το ένα από τα δύο βαρελάκια. Το trigger μας δίνει ένα σήμα με έναν χρόνο τον οποίο πρέπει να το αποθηκεύσουμε σε μια μεταβλητή. Πάμε να κοιτάξουμε λίγο τον κώδικα και τι έχουμε γράψει μέσα. Εκχωρούμε την τιμή την οποία διάβασε το πινάκι 12 στο echo pin. Αντίστοιχα, εκχωρούμε την τιμή από το πινάκι 13 στο trigger pin. Γιατί αυτό που παίρνει το 13 το παίρνει από το trigger του αισθητήρα. Επίσης, μετά καθορίζουμε δύο όρια, το μεγαλύτερο και το μικρότερο που μπορεί να μετρήσει. Εδώ είναι τα 5 και τα 0 μέτρα. Μετά στο setup, καθορίζουμε την επικοινωνία με την εντολή Serial Begin μεταξύ του Arduino και του υπολογιστή. Αυτό είναι για να μπορούμε μετά στο monitor να βλέπουμε τις τιμές που θα μας εμφανίζει. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην λούπα. Μέσα στη λούπα, στην αρχή-αρχή, βλέπουμε ότι παίρνει τα σήματα και τα επεξεργάζεται από τον αισθητήρα. Και πάμε τώρα να δούμε τον κύριο υπολογισμό που κάνει, τον υπολογισμό της απόστασης μέσω της διάρκειας που έκανε να πάει και να επιστρέψει ο υπέρηχος. Για όσους τους αρέσουν τα μαθηματικά και οι υπολογισμοί, μπορούν να κάτσουν να βρούνε πώς βγαίνει αυτό το 58,2 μέσα στον κώδικα. Για τους υπόλοιπους, απλά διαιρούμε το χρόνο με το 58,2 και έτσι προκύπτει η απόσταση. Στη συνέχεια, με το if, τσεκάρουμε αν είμαστε εκτός των ορίων που έχουμε θέσει και αν δεν είμαστε, εμφανίζουμε το μήνυμα εκτός ορίων. Αλλιώς, εμφανίζουμε την απόσταση σε ένα ξεχωριστό monitor. Τέλος, χρησιμοποιούμε την εντολή delay 2 φορές
Πάμε τώρα να κάνουμε upload τον κώδικα στο Arduino. Πριν από το upload, κάνουμε πάντα ένα verify για να ελέγξει αν υπάρχουν λάθη στον κώδικα. Δεν υπάρχουν λάθη στον κώδικα και πάμε να το κάνουμε upload. Ο κώδικας μας έχει φορτωθεί πάνω στο Arduino. Τώρα αυτό που μένει είναι να ανοίξουμε το παράθυρο με την οθόνη που εμφανίζονται τα δεδομένα μας. Πάμε στο Tools και ανοίγουμε το Serial Monitor. Αν παρατηρείτε, όσο πλησιάζω το χέρι μου, άρα βλέπουμε ότι έχει μια σχετικά καλή απόκριση. Για να επιβεβαιώσουμε ότι ο οσιτήρας δουλεύει καλά, δεν έχουμε παρά να επιβεβαιώσουμε με ένα κανονικό κλασικό μέτρο την απόσταση την οποία μετράει. Θα ήθελα για εσάς που δεν είσαστε πολύ άνετοι με τον κώδικα, να μπείτε μέσα και να αρχίσετε να παραλλάσσετε κάποια μικρά πραγματάκια, όπως τα μηνύματα που εμφανίζει λάθους. Προσπαθήστε να τροποποιήσετε λίγο τον κώδικα για να δείτε τι διαφορά έχει αυτό στο monitor. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνετε είναι να σκεφτείτε εάν η ακρίβεια αυτού του μετρητικού μηχανήματος που έχουμε φτιάξει θα μπορούσε να είναι τόσο καλή ώστε να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση ενός συναγερμού παρκαρίσματος, κάτι που θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.